Επί του πιεστηρίου, κυρίες και κύριοι, επιστροφή στο στούντιο. Κύριε Σαμέλη, δεν ξέρω αν θέλετε να κάνετε κάποιο σχόλιο πάνω στα προηγούμενα που ελέγχθησαν. Κοιτάξτε, εγώ θα ήθελα να. Α, μου επιτρέπετε να πω κάτι που ήθελα να το κλείσω πριν, ναι, γιατί έπεσε το διάλειμμα. Γιατί νομίζω ότι θα έχει τη σημασία του. Σε αυτή τη φάση που είμαστε λοιπόν τώρα, το ζητούμενο είναι μετά τις γιορτές, για αυτή καθ' αυτή τη διαπραγμάτευση, ποιος θα δεχτεί τα στοιχεία του άλλου. Δηλαδή, θα δεχτούν οι Ευρωπαίοι τα στοιχεία του Διεθνούς Νομισματικού Ταμείου ή θα δεχτεί το Ταμείο τα στοιχεία της Ελστάτ και της Eurostat, τα οποία αμφισβητεί σήμερα ευθέως. Μέσα σε αυτή τη μάχη, λοιπόν, θα δούμε και πώς θα πάει το πράγμα και να πάω και το ερώτημα που θα γίνει και την κουβέντα μετά. Τελικά, τι θέλουν όλοι αυτοί από εμάς, τι θέλουν να είμαστε, πώς θέλουν να είμαστε και τι θέλουν να μας κάνουν εδώ πέρα, έτσι όπως φτάσαμε. Μάλιστα. Λοιπόν, κύριε Σαμέλη, τώρα είναι η σειρά σας. Ευχαριστώ. Λοιπόν, εγώ θα έλεγα ότι ας δούμε συνολικότερα, το λέγαμε στο διάλειμμα, τι ζητάνε από εμάς οι δανειστές. Ο κύριος Χριστάκος έθεσε το θέμα στην πραγματική του βάση, στην παρούσα φάση. Έχει φτάσει ο κόμπος στο χτένι, είμαστε σε ένα οριακό σημείο, καθώς υπάρχει μια βασική οικονομική διαφωνία προς το οικονομικό σχέδιο που θα ακολουθηθεί ανάμεσα στους δύο κυριότερους δανειστές μας. Δηλαδή την Ευρωπαϊκή Ένωση από μια μεριά, το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο από την άλλη. Αν θέλουμε να μιλάμε απλουστευμένα, όταν μιλάμε για Ευρωπαϊκή Ένωση, μιλάμε για Γερμανία, όταν μιλάμε για Διεθνές Νομισματικό Ταμείο, μιλάμε για Ηνωμένες Πολιτείες. Το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο λέει πράγματα για την ελληνική οικονομία που άλλα είναι πολύ σκληρά για μας για να τα δεχτούμε και άλλα είναι πράγματα που μας ευνοούν. Τα πολύ σκληρά είναι ότι ζητάει κόψιμο συντάξεων, κόψιμο μισθών, διεύρυνση φορολογικής βάσης. Εν πολλοίς τα δέχεται η κυβέρνηση. Δηλαδή το πρόγραμμα του ΔΝΤ εκεί που μπαίνει παντού. Ακριβώς. Χωρίς το όπλο της υποτίμησης που έχει όπου παντού μπήκε. Ενώ στην Ελλάδα, επειδή ανήκουμε στο κοινό ευρωπαϊκό νόμισμα, δεν υπάρχει το. Και επελέγει από την Ευρωπαϊκή Ένωση το κόλπο της εσωτερικής υποτίμησης. Παντού όπου μπαίνει κάνει αυτά. Αλλά όταν φεύγει, αφήνει πίσω του συντρίμια. Το μεσημέρι ανακοίνωσαν, συγγνώμη που σε διακόπτω πάλι, γιατί μου έκανε μεγάλη εντύπωση. Ανακοίνωσε το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο πόσο καλά τα πάει το Τζιμπουτί, το οποίο εκπληρώνει το πρόγραμμά του με τέτοιο. Είχε και πίνακες και τους διάβασα. Εκπληρώνει το πρόγραμμά του με μεγάλη επιτυχία και βελτιώνεται και ο δείκτης φτώχειας και η ανεργία. Τα έλεγε το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο. Τι εννοεί βελτιώνεται? Δεν πιστεύω να εννοούν ότι αυξάνονται οι φτωχοί, γιατί αυτό είναι ικανή να το κάνει και αυτό. Όχι, εντάξει. Αν δείτε ότι τα λεφτά χαράνε τον άνθρωπο, θα μπορούσε. Και αυτό είναι ένα ποιοτικό δείκτη. Για τον Τζιμπουτί. Και ότι φέρνουν την ευτυχία. Για να μην πάντως το πάμε, τι θέλουν αυτοί από εμάς, νομίζω ότι υπάρχει ένα γενικότερο, πιο ευρύ ερώτημα. Γιατί δεν νομίζω ότι το πρόβλημά τους είναι ακριβώς τι θα γίνει με εμάς. Όλα αυτά τα ζητήματα τα οποία τίθεται σήμερα αφορούν γενικότερα στο τι θέλει να κάνει η Ευρωπαϊκή Ένωση και οι ιδρώοντες τέλος πάντων στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Δεν έχουν αποφασίσει ποιο είναι το οικονομικό μοντέλο, δεν έχουν αποφασίσει ακόμα ποια θα είναι η νέα αρχιτεκτονική. Δηλαδή, σήμερα έχουμε τις διευρυμένες συνεργασίες και από την άλλη πλευρά μιλάμε για την Ευρώπη των πολλών ταχυτήτων. Έχουμε την Βρετανία, η οποία ακολουθεί έναν άλλο δρόμο, ένα άλλο μοντέλο. Έχουμε τις ΗΠΑ, οι οποίες ακόμα δεν έχουν αποφασίσει ποιος θα είναι ο βηματισμός τους. Τις οποίες ότι τη ζητάνε και καμιά πενταριά δισεκατομμύρια για να φύγει, αν κατάλαβα καλά. Εντάξει, δεν είναι το κρίσιμο όμως εκεί. Ναι. Και δεν είναι και τόσο απλό, δεν είναι μια οικονομική συναλλαγή. Και δεν είμαστε επίσης στην φάση του homo economicus. Δηλαδή όλα αποτιμώνται, είναι πολύ σημαντικό το χρήμα, πολύ σημαντική η οικονομική διάσταση, αλλά δεν αποτιμώνται όλα με βάση μόνο το χρήμα. Υπάρχουν και άλλες διαστάσεις. Και πολιτικές. Και όσες φορές έχει αγνοηθεί η πολιτική διάσταση, έχουμε δει πολλά πράγματα να καταραίουν ως αυτοκρατορίες ή ως άλλα συστήματα. Η Ευρώπη ζούσε στην ασφάλεια του ψυχρού πολέμου. Διότι υπήρχε ένας άλλος που προστάτευε και που έβαζε το χρήμα. Τώρα είμαστε σε ένα πολυπολικό κόσμο. Και εκεί δεν υπάρχουν απαντήσεις ούτε από την ηγεμονέουσα δύναμη της ΗΠΑ. Πώς ακριβώς θέλει να λειτουργήσει, ναι, πολύ περισσότερο στην Ευρώπη. Δεν είναι, η Γερμανία βεβαίως είναι κυρίαρχη χώρα. Αλλά αν κανείς θεωρήσει λόγω της στιγμής συγκυρίας ότι έχουμε να κάνουμε μια γερμανική Ευρώπη και όχι μια ευρωπαϊκή Γερμανία, μπορεί να είναι μια φαντασίωση των Γερμανών. Δεν συμβαίνει και είναι βέβαιο ότι δεν μπορεί να συμβεί για ιστορικούς, για οικονομικούς και για πολιτικούς λόγους. Άρα αυτά τα οποία έχουμε να δούμε και που θα μας επηρεάσουν πάρα πολύ, είναι ακριβώς πώς αυτοί οι δρόντες θα κινηθούν και όχι τόσο πόσο θα λειτουργήσει το οικονομικό πρόγραμμα, που έτσι κι αλλιώς ό,τι μας ζητείτε
το κάνουμε γνωρίζοντας και τον ανορθολογισμό χαρακτήρα που έχει. Δεν νομίζω λοιπόν ότι το πρόβλημά τους είναι οι λάθος εκτιμήσεις, είναι ακριβώς αυτά τα ερωτήματα τα οποία δεν έχουν απαντηθεί, η αμηχανία μπροστά στις νέες προκλήσεις που υπάρχουν, και νομίζω ότι αυτό είναι το καθοριστικό που μας επηρεάζει. Γιατί είπαμε, κινηθήκαμε πρώτοι, είμαστε ο χώρος που γίνονται πολλά πειράματα, έχουμε και μια γεωπολιτική σημασία και αξία, αλλά αυτό είναι το μεγάλο μας βάρος. Κινηθήκαμε πρώτοι, συγγνώμη, κινηθήκαμε πρώτοι. Αυτό είναι μια αλήθεια. Επίσης, είναι αλήθεια ότι μετά από εμάς ήρθαν άλλοι τρεις. Ιρλανδία, Πορτογαλία και η Κύπρος. Υπέραψαν τα δικά τους μνημόνια, εφάρμοσαν τα δικά τους προγράμματα με την δικά τους τρόικα, δικά τους εννοώ άλλοι εκπρόσωποι, ίδιοι θεσμοί, ίδια τα όργανα από πάνω. Και όλοι φύγανε από τα μνημόνια. Βγήκαν. Εγώ ρώτησα τον κύριο Ράιχενμπαχ γιατί έγινε αυτό. Ξέρετε τι μου είπε. Τι. Η Πορτογαλία δεν καταστράφηκε, η Ελλάδα καταστράφηκε, διότι αφαιρέσαμε τρεις φορές παραπάνω ζήτηση από την ελληνική οικονομία. Μάλιστα. Άρα δηλαδή, γιατί θέλουν να το κάνουν αυτό στην Ελλάδα και να το κάνουν στην Πορτογαλία. Γιατί το πρόβλημα ξαναλέτε ότι είναι καλοί και άρα δεν κάνουν αυτά που κάνουν. Δεν, γιατί ξέρουμε τι κάνουν από τα νούμερα. Δεν βάζω τους θρησκευτικούς στο παιχνίδι, αν είμαστε καλοί, άγιοι κλπ. Κανείς δεν είναι καλός. Γιατί το κάνουν. Αυτό ψάχνετε το. Είναι ενδιαφέρον. Εγώ σας λέω τι κάνουν. Και σήμερα η Κύπρος υπήρχε πίσω σημείο αναφορά στο Eurogroup. Η τελευταία παράγραφος και του ανακοινοθέντος του Eurogroup και των δηλώσεων Dijsselbloem ήταν ότι η Κύπρος τρέχει με ανάπτυξη 3% και θα συνεχίσει να τρέχει με ανάπτυξη 3% και γενικώς δόθηκαν κάποιες χαρτίρες αυτή την πλευρά για τις θετικές επιδόσεις οικονομίας της. Καταρχήν, το πρόβλημα που είχε η Κύπρος ή η Πορτογαλία δεν έχει απολύτως καμία σχέση με το μέγεθος του εθνικού προβλήματος. Καμία απολύτως σχέση. Εκεί ήταν ένα πρόβλημα ανώμια μεγέθη. Εκεί ήταν ένα πρόβλημα τραπεζικό, ενώ εδώ είχαμε πρόβλημα δημοσιονομικής εκτροπής. Είναι εντελώς διαφορετικό. Στην Κύπρο, ναι. Στην Πορτογαλία, όχι. Και στην Πορτογαλία τραπεζικό ήταν. Στην Πορτογαλία δεν έχει καμία ένταση. Εγώ καταλαβαίνω να κάνουν ένα νεοφιλελεύθερο πρόγραμμα. Είναι απολύτως μέσα στη λογική και στις πολιτικές τους. Το να σου ρίξουν το ακαθάριστο εθνικό προϊόν 10% εφαρμόζοντάς το, μπορεί εμένα να μην μ' αρέσει, μπορεί εγώ να διαφωνώ με τις ιδέες τους, αλλά είναι απολύτως λογικό και κατανοητό. Το να σου κάνουν 27% πτώση του ΑΕΠ περισσότερο από τις υλικές απώλειες της Γαλλίας ή της Γερμανίας στον Πρώτο Παγκόσμιο Πόλεμο, αυτό είναι μια γεωπολιτική επιδίωξη, δεν έχει καμιά σχέση με την οικονομία και τον νεοφιλελευθερισμό, χρησιμοποιεί, επικαλείται οικονομικές δικαιολογίες για να επιτύχει μια γεωπολιτική επιδίωξη που είναι η καταστροφή του ελληνικού κράτους, μακροχρονίως η συρρήκνωση και η απομάκρυνση του ελληνικού πληθυσμού από εδώ. Αν κάποιος μπορεί να μου βρει γιατί το κάνανε αυτό για άλλο λόγο, ας μου το πει. Δεν έχω αντίρρηση να δεχτώ μια άλλη ερμηνεία. Εγώ δεν μιλάω αποδίδοντας προθέσεις ή λέγοντας ο ένας είναι καλός ή κακός, αλλά βάζοντας κάτω τα στοιχεία. 27% είναι παραπάνω από το μεγάλο κράχ του 29. Μια από τις μεγαλύτερες κρίσεις στην ιστορία του καπιταλισμού. Είναι παραπάνω από την πτώση του γερμανικού ακαθάριστου εθνικού προϊόντος μεταξύ 1929 και 1933. Έχουμε τεράστια ευθύνη που επιτρέψαμε στη χώρα, την αφήσαμε ανυπεράσπιστη, να υποστεί όλες τις συνέπειες. Και γι' αυτό υπάρχουν ευθύνες ελληνικές για να μην αποδίδουμε όλα σε ένα σχέδιο που έγινε. Βεβαίως. Αυτό άλλωστε το έχουν παραδεχθεί. Μολονότι, ενώ γίνεται η παραδοχή των λαθών, επί της ουσίας διορθώσεις προς την άλλη κατεύθυνση του λάθους που έχει αναγνωριστεί, ουδέποτε αυτό έχει συμβεί. Ποια είναι με τα αποτελέσματα. Εντάξει, εδώ έχει γίνει οπαδικό πια το παιχνίδι. Ο ένας τιμωρεί τον άλλον ή ο ένας κυνηγάει τον άλλον σύμφωνα με το πώς νομίζω ότι είναι δυνατότερο. Ποια είναι η άλλη κατεύθυνση. Γιατί εδώ έχουμε ένα υβριδικό σχέδιο που χρησιμοποιεί νεοφιλελεύθερες και κομμουνιστικές επιλογές, διότι δεν γίνονται όλα ταυτόχρονα. Μισόλυτε. Δεν γίνεται να κάνει. Φιλελεύθερο τόσο με αύξηση φόρων είναι πρωτοφανέ. Μα είναι το επόμενο. Είναι το επόμενο. Είναι ένα ευρύ. Είναι η εξέλιξη του νεοφιλελεύθερου καπιταλιστικού μοντέλου σε ένα μοντέλο καπιταλισμού της καταστροφής. Εγώ δεν δέχομαι ότι ήταν νεοφιλελεύθερο ένα μοντέλο που αύξησε τους φόρους. Σε καμία οικονομική σχολή δεν έχει διδαχθεί. Το πρώτο, το νεοφιλελεύθερο μοντέλο του ΝΤΟΥ έχει περικοπή φόρων, περικοπή κράτους στην Ελλάδα και υποτίμηση εξωτερική. Στην Ελλάδα δεν είχαμε αυτό. Δεν είχαμε καμία υποτίμηση. Δεν μιλάτε για το μέλλον. Αυτό που λέτε είναι το νεοφιλελεύθερο. Είναι νεοφιλελεύθερο ότι να βάζουμε φόρους. Δεν έχω διαφωνία μαζί σας. Αντιθέτως, συμφωνώ. Άλλο θέλω να σας πω. Αυτό το μοντέλο που το έφεραν ουσιαστικά ο Φρίντμαν, η Θάτσερ και ο Ρίγκαν και επικράτησε επί δεκαετίες, έχει φτάσει, εξελίσσεται πια. Και σε τι εξελίσσεται,
εξελίσσεται στον καπιταλισμό, κατά την άποψή μου, αν κάνω λάθος, της καταστροφής. Το χρηματιστικό κεφάλαιο σιγά σιγά πάβει να έχει τις παραγωγικές λειτουργίες που είχε στο παρελθόν και καταστρέφει τις παραγωγικές δυνάμεις. Αν μου επιτρέπετε, η άποψή μου είναι ότι το ελληνικό ΑΕΠ έπεσε κατά ποσοστό που, όπως πολύ σωστά λέτε, 27% είναι πρωτοφανές. Ούτε η Συρία στον πόλεμο δεν έχει τέτοια μείωση του ακαθάριστου εγχωρίου προϊόντος. Γιατί χρησιμοποιήθηκε ένα οικονομικό μοντέλο το οποίο πράγματι είναι υβριδικό, δηλαδή. Είχε όλα τα άσχημα του προγράμματος του Δουνουτού, είχε όμως, ενώ τα προγράμματα του Δουνουτού έχουν αυτά τα οποία έχουν, που είπαμε, έχουν συγκεκριμένη χρονική διάρκεια και δεν έχουν πολιτική στόχευση και μετά από αυτό τελειώνουν, δεν υπάρχει καμία χώρα. Και είχαν και ονομαστικό κούρεμα χρέους από την πρώτη μέρα. Κούρεμα χρέους. Εδώ είχαμε λοιπόν το ευρύ. Που εδώ δεν έγινε επίσης. Οι παθογένειες του ελληνικού προγράμματος των 7 ετών και της αποτυχίας, κατά την προσωπική μου άποψη, είναι αμιγώς ευθύνη της Ευρωπαϊκής Ένωσης, γιατί η Ευρωπαϊκή Ένωση προτίμησε πιο συνταγές οι οποίες είχαν μεγαλύτερο εύρος χρόνου και τις αντάλλαξε με πολιτική κυριαρχία. Πάντως, δηλαδή, κύριε Σαμέλη, επειδή σας ακούω πολύ φυσικά των τραπεζών τους. Δεν παρεμβαίνω, ενώ κάνετε επιμέρους σωστές τοποθετήσεις, δεν έχετε διατάφτα. Δηλαδή, όχι. Αφού είπαμε από την αρχή ότι το πρόγραμμα δεν βγαίνει, αφού κάνανε λάθος παρατηρήσεις και τοποθετήσεις, γιατί θα πρέπει να συνεχίσουμε να ακολουθούμε αυτό το πρόγραμμα? Όχι λάθος, πραξικόπημα κάνανε. Διότι παραβιάσαν το ίδιο το καταστατικό του Διεθνούς Ζωτικού Ταμείου. Οι επιλογές είναι συγκεκριμένες. Αυτό είναι αυτό. Και θα σας πω και τώρα θέλω να το επαναφέρω. Η μία επιλογή είναι κάνεις ένα πρόγραμμα μεταρρυθμίσεων και ευελπιστείς ότι μπαίνεις στην ποσοτική χαλάρωση και κάποια στιγμή η οικονομία έρχεται σε ανάπτυξη, όπως είχε φανεί και το 2014 και το καλοκαίρι του 2016. Αυτό είναι η μία λύση. Αυτό αναιρεί τα προηγούμενα που λέγατε. Γιατί? Ενώ στη γενική σας θεώρηση λέτε ότι το πρόγραμμα αυτό δεν βγαίνει και δεν βγαίνει από την αρχή, τώρα όχι, λέτε ότι όχι. Εγώ λέω το άλλο. Εγώ λέω ότι το πρόγραμμα δεν βγαίνει με διαιώνιση, όπως ζητούν οι Γερμανοί, 3,5% πλεόνασμα για 10 χρόνια. Στην παρούσα φάση, το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο έχει πιο οικονομική στόχευση που λέει κόψιμο του χρέους. Άλλο σας ρώτησα, ναι. Δεν είμαστε πολιτικοί εδώ πέρα. Λέτε υπό προϋποθέσεις πολλές και διάφορες που δεν υπάρχουν. Οι προϋποθέσεις είναι συγκεκριμένες. Ναι. Θα έχεις 3,5% πλεόνασμα είτε για 5 είτε όχι, για 10 αυτό χρόνια. Αυτό δεν έχει αποφασιστεί ακόμη. Αυτό είναι το κομβικό σημείο. Γιατί το Δουνουτού λέει όχι 3,5% πλεόνασμα. Το Δουνουτού λέει ψαλίδι στο χρέος και πλεόνασμα μέχρι 2. Αυτό είναι ρεαλιστικό. Άρα εσείς πιστεύετε ότι μέχρι τώρα το λέει 23 Απριλίου που θα είναι η σύνοδος του Δέλτα Νητά θα αποφασιστούν τέτοια πράγματα για την Ελλάδα. Εκείνοι τα λένε, δεν μπορώ να το ξέρω εγώ, δεν έχω τέτοια πληροφόρηση. Άμα την είχα. Επισήμως δεν είναι ατζέντα. Επισήμως δεν είναι. Όμως εγώ βλέπω αυτό. Βλέπω ότι ήταν αποτυχία η εσωτερική υποτίμηση. Από εκεί και πέρα υπάρχει και η άλλη λύση του να φύγει κανείς έξω από το συγκεκριμένο νόμισμα. Το οποίο είδα ότι μέχρι και το Κομμουνιστικό Κόμμα βγήκε ο κύριος Κουτσούμπας και είπε ότι αν φύγουμε από το ευρώ έρχεται καταστροφή. Μαθαίνετε να παραμείνουμε εκεί. Πεθαίνουμε αργά. Πάντως υπάρχει μεγάλη. Το πεθαίνουμε, να σας πω κάτι. Στο πεθαίνουμε έδωσε μια πολύ ωραία απάντηση προχτές η επίτροπος η κυρία Κρέτσου. Ναι. Που είπε, άμα θέλετε να δείτε φτώχεια, πάτε να δείτε τα θύματα του κομμουνισμού. Ναι. Αυτά είναι ιστορίες για γρήγορα. Όχι, γιατί είναι ιστορίες για γρήγορα. Η χώρα μας που πεθαίνουμε, λέμε ότι πεθαίνουμε και είμαστε στις 25 πιο ανεπτυγμένες χώρες του κόσμου. Έτσι. Γιατί. Εντάξει, η χώρα υπέστη δραματική μείωση του δουλειού. Μιλάμε για μια διαφορετική πραγματικότητα. Γιατί είναι διαφορετική? Γιατί δεν είμαστε στην 25η χώρα του κόσμου. Βγαίνω έξω από το σπίτι μου, βλέπω ότι. Έχουμε πέσει. Αλλά δεν είναι και το θέμα. Εκείνους τους ανθρώπους που ψάχνουν στα σκουπίδια να αυξάνονται. Στο κέντρο της Αθήνας που περπατάω, βλέπω τις γωνίες να είναι όλο και περισσότεροι άστεγοι. Βλέπω τους νέους μας να φεύγουν και να έχουν φτάσει ήδη στους 440.000. Βλέπω τους ηλικιωμένους μας να μην μπορούν να επιβιώσουν. Και εσείς μου λέτε ότι είμαστε στις 25 χώρε. Δεν είμαστε. Δεν είμαστε. Πλέον δεν είμαστε. Δεν παραπλανούμε είμαστε. Τον ελληνικό λαό, άμα λέμε τέτοια. Πλέον δεν είμαστε. Εντάξει, οι συγκεκριμένες οικονομικές μελέτες είναι σαφείς. Μα είναι όχι, γιατί όλοι οι οικονομολόγοι έχουν σε όλα τα πανεπιστήμια του κόσμου το 90% μαθαίνουν να λένε διάφορα τις κουταμάρες. Λοιπόν, να σας πω εγώ ένα παράδειγμα για να σας το αποδείξω αυτό και να μην νομίζετε ότι συκοφαντώ κανέναν. Πριν από 30 χρόνια, οι κύριοι, 20 με 30 χρόνια, οι κύριοι οικονομολόγοι, καθηγητές στα πανεπιστήμια της Αθήνας που εξακολουθούν και σήμερα και της Θεσσαλονίκης, της Ελλάδος, ήταν κρατιστές λίγο περισσότερο γιατί κυβερνούσε το Πασόκ. Τώρα όλοι έχουν γίνει νεοφιλελεύθεροι. Τι έγινε, είδαν το όραμα του Σαούλ ή κάποιος τους είπε ότι τώρα μετράει αυτό? Με συγχωρείτε, σε όλο τον κόσμο γίνεται αυτό και γι' αυτό έχετε η οικονομική επιστήμη, που δεν είναι καλά-καλά επιστήμη έτσι που την ασκούνε, έχει καταντήσει σαν το ιδεολογικό τμήμα, μια που
σας απασχολεί το θέμα του κομμουνισμού, θυμίζει λίγο το ιδεολογικό τμήμα της Κεντρικής Επιτροπής του Κομμουνιστικού Κόμματος της Σοβιετικής Ένωσης. Λένε μια σαχλαμάρα και την επαναλαμβάνουν. Τι λέει δηλαδή η κυρία Κρέτου? Ποιος κομμουνισμός? Στη Ρουμανία, που ήταν ένα απεχθές καθεστώς από την άποψη των πολιτικών ελευθεριών, ο κάθε πολίτης. Γιατί στα άλλα κομμουνιστικά καθεστώτα ήταν αλλιώς. Μα για τη Ρουμανία μου μιλήσατε, άσχετο. Λοιπόν, και όλα τα κομμουνιστικά καθεστώτα. Με το δεύτερο ψωμί τρώγανε. Ωραία. Να σας πω κάτι. Ο καπιταλισμός, ο κομμουνισμός πήρε 80 χρόνια να μας πείσει ότι ήταν ένα κακό σύστημα. Στην Ελλάδα ο καπιταλισμός θα μας έχει ήδη απαντήσει σε 7 χρόνια σκοτώνοντας τη χώρα μας. Επομένως, μην κάνετε τόσες πολλές συγκρίσεις. Στην Ελλάδα δεν είχαμε. Εγώ θέλω να σας θυμίσω. Μακάρι να είχαμε καπιταλισμό, ότι μακάρι να είχαμε μια αστική τάξη που παρήγαγε. Σε αυτό, τώρα, μα δεν είναι ο καπιταλισμός. Να σας πω κάτι. Κοιτάξτε, να σας πω. Στην Ελλάδα δεν εφαρμόστηκε. Όταν μιλάμε καπιταλισμό και εννοούμε ότι ο καπιταλισμός είναι η Ελβετία, η Γερμανία, η Γαλλία και η Αμερική, χαίρομαι πολύ, Κωνσταντακόπουλος. Συγγνώμη. Διότι αυτή είναι η σύγκριση κατά βάθος. Καπιταλιστικές είναι σήμερα όλες οι χώρες του κόσμου. Και το Μαλί είναι καπιταλιστικό. Λοιπόν, δεν μπορούμε να κάνουμε συγκρίσεις. Η Ελλάδα όμως δεν είναι καν εκεί. Γιατί πού, στην Ελλάδα, το Μαλί. Γιατί, βέβαια. Γιατί εδώ στην Ελλάδα όλα υβριδικά τα κάνουμε. Με έναν τρόπο έχουμε τη μοναδικότητα να τα κάνουμε τον δικό μας τρόπο. Ένα κρατικό δίαιτο. Αλλά βλέποντας το συγκύτο δέντρο, θα με εμποδίζετε να δείξω το δάσος στον συνάδελφο. Το δάσος. Μην πάμε τώρα στη σύγκριση. Αν είμαστε καλύτερα από τη Ρουμανία, από τις κομμουνιστικές χώρες. Αυτό έχει όχι, απαντηθεί. Ένα πράγμα έχει θέλω απαντηθεί, να πω όμως. Αλλά δεν έχει σημασία. Λύση. Δεν όχι. Έχει απαντηθεί. Όχι, όχι, έχει απαντηθεί. Ωραία, να πάτε να ρωτήσετε τον ελληνικό πληθυσμό. Εάν θα ήθελε να ζει σε ένα καθεστώς πολιτικά απεχθές όπως το ρουμανικό και να έχει εξασφαλισμένη δουλειά, εξασφαλισμένη περίθαλψη, εξασφαλισμένη εκπαίδευση και εξασφαλισμένη σύνταξη. Και μην μου πείτε εσείς ότι εμείς είμαστε τόσο πολύ η χώρα του Λαμογιστάν, είμαστε τόσο αξιοπρεπείς και δεν σηκώνει ο τράχυλος ζυγό μας, γιατί βλέπω να σηκώνει πάρα πολλούς. Αλλά λαός ο οποίος είναι διατεθειμένος να πουλήσει την ελευθερία του. Μόνο τα επίχειρα. Δηλαδή, εννοείται τον λαό που διοικείται από τον κύριο Τσίπρα, τον κύριο Μητσοτάκη, τον κύριο Βενιζέλο, τον κύριο Τζοχατζόπουλο και τους λοιπούς. Αυτός είναι ο λαός. Εγώ τους πολίτες. Που τους ψήφισε. Αυτός είναι ο λαός που θέλει ελευθερία. Καλά. Εγώ αυτούς τους πολίτες, εγώ τους σέβομαι. Δεν μ' αρέσει αυτό. Λάθη μπορεί να κάνουμε. Μα δεν είναι λάθος. Και δεν μιλάω για πληθυσμό, εγώ μιλάω για πολίτες. Δεν είναι λάθος. Γιατί ακούω το να δώσει την εθνική σου ανεξαρτησία και κυριαρχία είναι ο ορισμός. Αφού λέτε ότι δεν έχει σημασία, αν μας δίνανε καλούς μισθούς, μα τι δίναμε. Έτσι είπατε. Μα ακόμα σας απασχολεί ο κομμουνισμός. Δεν τελείωσε αυτό. Εδώ έχουμε το πρόβλημα του καπιταλισμού. Δεν είχα ποτέ καμία αμφιβολία για τον κομμουνισμό. Είναι ένα μοντέλο το οποίο ξέραμε. Με τον καπιταλισμό όμως που τον πιστεύατε, γιατί έχετε τώρα αμφιβολία ότι κάτι κακό κάνει. Απλώς αυτό το οποίο είπα, ότι η άλλη λύση δεν είναι η άλλη διαδρομή να βγούμε από το ευρώ ή από το φυσικό μας χώρο, από εκεί που είναι οι σύμμαχοί μας, σε ένα πλαίσιο κινούμαστε. Αυτό έχει επίσης απαντηθεί και το να γυρνάμε γύρω-γύρω. Είναι σύμμαχοί μας, Γρηγόρη. Είμαστε, δηλαδή, αν ήταν εχθροί μας, τι άλλο θα μας κάνανε. Πολλά περισσότερα. Τι δηλαδή. Εννοείς ότι μπορεί να μας βομβαρδίζανε όπως έκανε ο Λάπρος. Αν μας βομβαρδίζανε, μπορεί να μας ξυπνούσανε κιόλας. Καλό θα μας κάνανε, αν μας βομβαρδίζανε. Εντάξει, εγώ μπορώ πολύ εύκολα να μπω σε αυτή τη. Να σας πω κάτι, κυρία Κρέτου. Θυμήθηκα κάτι, επειδή είναι Ρουμάνια. Κυρία Κρέτου την πείραζε πάντως που δεν είχε τηλεόραση. Λοιπόν, να σας πω εγώ τι έγινε. Όταν η Ρουμανία μπήκε στην Ευρωπαϊκή Ένωση για να δει το φως της, πήγε ένας Έλληνας επιχειρηματίας, ένας πασίγνωστος, και αγόρασε όλο τον εμπορικό στόλο στα πλαίσια της νέας τέτοιας, και δεν έχει τώρα κανένα από 1000 καράβια που έχει η Ρουμανία. Η Ρουμανία είχε εμπορικό στόλο. Είχε και το πήρε Έλληνας. Για να μην λέμε και ονόματα, δεν είναι σωστά στην τηλεόραση. Είναι πασίγνωστος ο Έλληνας αυτός και έχει τώρα 3 καράβια. Δεύτερο ωραιότατο παράδειγμα για την Ρουμανία. Και αυτό έγινε επειδή μπήκε στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Δεύτερο, μπήκε στην Ευρωπαϊκή Ένωση η Ρουμανία και είδε το φως. Μπήκε στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Πριν από μερικούς μήνες που πήγα στο Βουκουρέστι και έμεινα στο ξενοδοχείο Χίλτον, είδα απ' έξω κάτι 15 κορίτσια τα οποία κάναν διαδήλωση ποιο θα τι πάρει. Αυτό είναι η Ευρωπαϊκή Ένωση. Μα τι να ισοπεδώσουμε. Ότι η Μολδαβία ακολουθώντας. Λέει παρασταλικά ο Δημήτρης, αλλά βάζει κάτι. Ότι εντάχθηκαν αυτές οι χώρες στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Έχουν περάσει αρκετά χρόνια που είναι στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Και είναι ντροπή της κυρίας Κρέτου το ότι λέει, ας πούμε, πως δεν έχει βελτιωθεί. Δεν κοιτάει την κατάσταση στη χώρα. Αυτό λέει, ότι έχει βελτιωθεί. Ότι έχει βελτιωθεί. Για την κυρία Κρέτου έχει βελτιωθεί. Όχι για το ρουμανικό πληθυσμό που 3 εκατομμύρια Ρουμάνοι πήγαν. Μην λέμε παιδιά τέτοια πράγματα. Έχουν καταστρέψει τη χώρα μας και συνεχίζουμε να λέμε τέτοια πράγματα μετά από 7 χρόνια. Στην Ελλάδα το φόρο. Αυτό είναι το πρόβλημα. Μα το πρόβλημα είναι ότι οι επιχειρηματίες υπάρχουν και μισθωτοί και άνθρωποι.
Αν είναι τόσο καλά στη Ρουμανία, αυτό που είπε, ελάτε στη Ρουμανία να δείτε πώς είναι. Πώς ήταν. Πώς ήταν, πώς ήταν. Πώς ήταν. Ήταν. Όχι μόνο πώς ήταν. Εγώ ξέρω ότι η Ρουμανία έχει 16% φορολογία φυσικών και νομικών προσώπων και στην Ελλάδα η φορολογία με κρυφές φορολογίες, τέλη επιτιδεύματος. Αλλάζετε, αλλάζετε τη ζωή σας και τις αποδοχές σας με τις ρουμανικές σήμερα. Τότε γιατί με ψημυρείτε αφού δεν τις αλλάζουμε. Γιατί μα, με ψημυρείτε και λέτε πεινάμε και ο κόσμος απ' έξω μα, με και μαζί με, την κομμουνιστική Ρουμανία τα έχετε ή με την ευρωπαϊκή καπιταλιστική. Έχω μπερδευτεί τώρα. Δεν καταλαβαίνω. Δηλαδή εσείς αυτό ότι έχει επιδεινωθεί σημαντικά το βιωτικό επίπεδο του ελληνικού λαού και ότι συνεχίζει να επιδεινωθεί. Το ένα δεν είναι και ότι συνεχίζει να επιδεινώνεται χωρίς να έχουμε κάποιο τέλος. Έχει επιδεινωθεί. Το προφανές να. Η Επίτροπο της Ευρωπαϊκής Ένωσης που εκπροσωπεί τους Έλληνες. Όμως να συγκρίνουμε όμως όμοια μεγέθη. Είναι βέβαιο ότι το επίπεδο, το βιωτικό επίπεδο των Ελλήνων έχει, το είπαμε μόλις πιο πριν, 27% το ΕΠ. Ούτε σε πόλεμο. Άρα αυτό είναι μη αμφισβητούμενο. Ότι σε αυτές τις χώρες, τις κομμουνιστικές, κατάσταση ήταν πολύ πιο δραματική και εξακολουθεί να είναι συγκρινόμενη ακόμα και με εμάς, είμαστε σε καλύτερη κατάσταση σε πολλά επίπεδα, είναι επίσης μια άλλη αλήθεια. Αλλά αυτό δεν είναι ρί. Η Ευρωπαϊκή Ένωση, αυτή η προσπάθεια, γιατί ξεχνάμε λίγο την ευρωπαϊκή ιστορία, η Ευρώπη γνώριζε επί αιώνες, ήταν μια διαρκής πολεμική. Ένα πολεμικό θέρετρο. Η περίοδος της ειρήνης ήταν ένα μικρό διάλειμμα. Μήπως συνεχίζει να είναι με οικονομικούς όρους όμως και με οικονομικά μέσα. Το ευρωπαϊκό στοίχημα, αυτή η προσπάθεια, στην πρώτη φάση πέτυχε. Είχαμε για δεκαετίες ειρήνη, σταθερότητα, ασφάλεια, ευημερία και ανάπτυξη. Αυτό ήταν ο λόγος που όλες αυτές οι χώρες προσδοκούσαν και θέλησαν να μπουν στο ευρωπαϊκό οικοδόμημα. Σήμερα δεν συμβαίνει αυτό. Από τις χώρες που δεν είναι, γιατί χάθηκε μετά. Πότε μπήκαμε εμείς στο ευρωπαϊκό οικοδόμημα και τι κάναμε από τότε μέχρι τώρα. Γιατί κάποιος έλεγε προχθές, κακός βεβαίως, πολιτικός αρχηγός, ότι βρέχει λεφτά και κρατάμε ομπρέλα. Τώρα. Έτσι είπε. Ότι τώρα συνεχίζει να βρέχει λεφτά. Ωραία τα συστήματα. Μισό λεπτό. Ο Μητσοτάκης το είπε. Είναι άλλο οι αδυναμίες. Πότε μπήκαμε όμως, τότε που βρέχε λεφτά. Δεν έβρεχε λεφτά ένα καιρό. Πώς τα εκμεταλλευθήκαμε για ανάπτυξη. Και αυτό πέρα από τις πολιτικές Ευρωπαϊκής Ένωσης που μπορεί να κάνει κανείς και εκεί κριτική, αλλά έχει σχέση εμείς πώς διαχειριστήκαμε αυτά τα χρήματα. Ήταν και στη δική μας διακριτική ευχαίρεια, δεν ήταν όλα καθοδηγούμενα και συμμετοχικά. Ούτε μόνο τα χρήματα. Πώς τα διαχειριστήκαμε η δική μας επιχειρηματική ελίτ και η πολιτική. Όχι, όχι, δεν είναι επιχειρηματική ελίτ. Οι κυβερνήσεις πώς τα διοχέτευσαν. Τότε που φτιάχτηκαν συνεταιρισμοί, αγροτικοί, επαγγελματικές ενώσεις. Ποιο παραγωγικό μοντέλο είχε αυτός ο τόπος, δηλαδή από τότε που μπήκαμε στην ΕΟΚ. Ποιο ήταν το παραγωγικό του μοντέλο. Αυτό να σας πω κάτι, είναι πολύ σοβαρό θέμα. Εγώ πιστεύω ότι και το ευρωπαϊκό περιβάλλον όπως έχει φτιαχτεί, ιδιαίτερα μετά το Μάστριχτ, είναι απολύτως δυσμενές για χώρες όπως η Ελλάδα. Είναι φτιαγμένο για μεγάλες κλίμακες πολυεθνικές επιχειρήσεις και προσαρμόστηκε τώρα επιταχύρω και λίγο της Γαλλίας. Αλλά από την άλλη μεριά, ο τρόπος που εμείς διαχειριστήκαμε όχι μόνο την οικονομική σχέση, αλλά την όλη σχέση μας με την Ευρώπη, ουσιαστικώς το ελληνικό πολιτικό προσωπικό έκανε την εξής δουλειά. Είπε, αναθέτω στις Βρυξέλλες την οικονομική πολιτική και στο ΝΑΤΟ που είναι επίσης Βρυξέλλες την αμυντική πολιτική της χώρας, αρκεί να αφήσουν ήσυχους τους φίλους μου τις 10 οικογένειες που λιμένονται τη χώρα, να εξακολουθεί στη λαϊλασία. Και εγώ θα εξακολουθώ να κάνω τις εκλογές, να διαχειρίζομαι τη τσέπη και να παίρνω τις εκλογές. Η Κύπρος έγινε μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Δεν είναι όλα πάμε στο άλλο. Με ευρώ, με εκτός Ευρωπαϊκής Ευρωζώνης, δεν θα είναι. Το στοίχημα της Κύπρου ήταν άλλο όμως. Δεν ήταν το αν θα είχε bail-in στις καταθέσεις. Ας ξαναγυρίσουμε λίγο στα τρέχοντα. Κώστα, θεωρείς ότι αυτή η συμφωνία δίνει πολιτικό χρόνο στην κυβέρνηση? Θα το ξέρουμε όταν θα έρθει η τελική συμφωνία. Αυτή η ερώτηση πρέπει να ξαναγίνει στις 22 Μαΐου. Αυτή τη στιγμή ξέρουμε, όπως είπα, ότι έγινε με καταρχήν συμφωνία για να γυρίσουν οι θεσμοί στην Αθήνα. Πρέπει να γυρίσουν, να ολοκληρωθεί τώρα που έχουν μπει και τεχνικοί ξένοι όρες στην ζωή μας, το staff level agreement, δηλαδή σε επίπεδο τεχνικών κλιμακίων η συμφωνία. Να δούμε τι μπορεί να γίνει για το χρέος που και μας και η σαν χώρα, αλλά και είναι μια προϋπόθεση για να επιστρέψει το δούνο του. Να γίνει αυτή η συνολική πολιτική συμφωνία. Θυμίζω αυτό που έχει πει ο Πρωθυπουργός και πιστεύω ότι το εννοεί αυτό το πράγμα που έχει πει, ότι δεν κλείνει τίποτα αν δεν κλείσουν όλα. Αυτή τη στιγμή δεν έχουν κλείσει όλα. Μάλιστα. Και αν λοιπόν αυτό έχουμε μέχρι τις 22 Μαΐου, τότε πράγματι, αν ο δρόμος μέχρι εκεί μας οδηγήσει σε μια συμφωνία, τότε πράγματι η κυβέρνηση έχει άπλυτο πολιτικό χρόνο μπροστά της.
Αν δεν γίνει, τότε τα αγκάθια δεν θα είναι απλά πολλά, θα είναι πιθανώς και ανυπέρβλητα. Γιάννη. Και εγώ θα συμφωνήσω σε αυτό. Είπα και εξ αρχής και ναι, το πιστεύω πολύ. Ναι, εσύ από την αρχή ότι εκτιμάς ότι δεν έχει κλείσει ακόμη και ότι μπορεί να υπάρξει. Και ότι τα δύσκολα είναι μπροστά. Ναι. Δεν είναι τώρα. Τώρα ήταν ένα δύσκολο κομμάτι αυτό που συμφωνήθηκε για να έρθουν οι θεσμοί εδώ και νομίζω θα κλείσει αξιολόγηση. Δεν έχω καμία αφιβολία περί αυτού. Δεν θα ερχόντουσαν εδώ αν δεν ήταν οι συνθήκες όριμες να κλείσει αξιολόγηση. Όμως η συμφωνία δεν είναι η αξιολόγηση. Η αξιολόγηση είναι ένα κομμάτι της συμφωνίας. Και κατά τη γνώμη μου, το μεγαλύτερο και πιο δύσκολο κομμάτι, το αναλύσαμε όλοι μας εδώ πριν, είναι το πού θα πάει αυτός ο τόπος, έστω για τα επόμενα 4 χρόνια, ποιος θα δεχτεί τα στοιχεία του άλλου για να μπορέσουν να βγάλουν άκρη. Δεν ξέρω αν θα βγάλουν, να το κλείσω. Εγώ δεν είμαι σίγουρος εάν το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο θα συνεχίσει σε αυτό το πρόγραμμα. Και το λέω από τώρα, τη σημερινή ημερομηνία, για να το ξανασυζητήσουμε όταν θα έρθει η ώρα. Θεωρώ ότι το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο αυτή τη στιγμή θέλει να δυναμητήσει αυτή την ιστορία για να μην συμμετέχει άλλο πια στο ελληνικό πρόγραμμα και να να βγάλει τα κάστανα φωτιά, από τη φωτιά ο κύριος Σόιμπλε, αφήνοντας εμάς να έχουμε πρωτογενή πλεονάσματα και ό,τι άλλο του έρθει στο μυαλό αυτού του κυρίου για τα επόμενα πάρα πολλά χρόνια. Κάτι υπονόησαν σήμερα. Χρόνια, έτσι, και να αναγκαστούμε να μας βάλει να δεχτούμε κιόλας ότι μες, το χρέος μας είναι βιώσιμο όπως πιστεύει εγώ σήμερα. Πάλι θα μεταφέρω την άποψη της κυβέρνησης ότι θεωρεί πως θα κλείσει, αισιοδοξεί ότι θα κλείσει η αξιολόγηση, βέβαια σταματάει εκεί. Κάνει μετά την κριτική στην αντιπολίτευση και η δική μου εκτίμηση είναι ότι θα αγοράσει χρόνο για άλλον 1,5 έτος περίπου μέχρι τα Σεπτέμβριο, μέχρι τέλος του 18, πριν εφαρμόσει τις μειώσεις στις συντάξεις, όπου θα πάει πια σε εκλογές, έχοντας ενδεχομένως κάποιες καλές εξελίξεις στην οικονομία, αν τα πράγματα εξελιχθούν όπως περιγράφει ο κύριος Σαμέλης από το κλείσιμο της συμφωνίας, και βάζοντας τα διλήμματα με τον δικό της τρόπο. Είναι κάπως έτσι, Γρηγόρη? Νομίζω ότι αυτός είναι ο πολιτικός όνος που θέλει να διαχειριστεί η κυβέρνηση. Βεβαίως είναι ένας δρόμος ο οποίος, αν υπάρχει μια σχετική σταθερότητα και κανονικότητα, θα βοηθήσει την οικονομία να γίνουν κάποιες κινήσεις. Χωρίς αυτό να σημαίνει ότι όλο αυτό το όφελος γρήγορα θα περάσει στον κόσμο. Υπάρχουν κατηγορίες πολιτών οι οποίες έτσι κι αλλιώς στο νέο παραγωγικό μοντέλο δεν μπορούν να προσαρμοστούν. Είναι μια αλήθεια που δεν τη λέτε πολύ. Δηλαδή θα συνεχίσουμε όπως είμαστε τώρα με τις ίδιες συνθήκες για περίπου 1,5 χρόνο ακόμα, αυτό λέμε. Για να φορτώσουν στον επόμενο όποιος είναι. Για κάποια κομμάτια της οικονομίας μπορεί τα πράγματα να είναι καλύτερα. Πάντως το πολιτικό σκηνικό περνάει να ταράξει κάθε φορά που έχουμε μια αξιολόγηση. Και αρχίζουν οι εκτιμήσεις για το αν θα είναι, δεν θα είναι, αρχίζουν οι εκβιασμοί και όλα αυτά. Έχουν απαντηθεί και αυτά. Διότι υπάρχει όντως μετά κάποιος χρόνος. Λεφτά θα δει η χώρα, το ΑΕΠ της χώρας θα αυξηθεί, δηλαδή στα επόμενα 2 χρόνια, ας πούμε. Για να πούμε ότι κάτι κάνουμε, γιατί είναι πολύ σημαντικό για μένα να αυξάνεται το εισόδημα. Εκτιμήσεις και το ξέρετε, ότι λένε ότι ήταν για 2,7%. Όλοι συμφωνούν ότι θα υπάρξει μια. Το ύψος και το μέγεθος κανείς δεν το γνωρίζει. Και επίσης είναι συνάρτηση και κάποιου άλλου πράγματος. Ξαναλέω, ποιο θα είναι το διεθνές περιβάλλον και το ευρωπαϊκό περιβάλλον. Γιατί για να λειτουργήσει μια οικονομία, πέρα από το κομμάτι το δικό μας, το πώς εφαρμόζουμε τα μέτρα και την δική μας, ας το πούμε έτσι, σε εισαγωγικά σταθερότητα, έχει σχέση και πώς θα κινείται η παγκόσμια οικονομία και η ευρωπαϊκή οικονομία. Ναι. Σε ποιο περιβάλλον. Αυτά προφανώς και δεν τα έχουμε απαντήσει και δεν τα ξέρει κανείς. Άρα θα κριθούν και από αυτή την παράμετρο. Δεν είναι όλα γύρω από εμάς, ούτε όλα για εμάς, ούτε όλα από εμάς. Πάντω, το τελευταίο εξάμηνο σε συνθήκες σε ανάπτυξη, έστω και ανεμική τη οικονομία τη Ευρωζώνη, εμείς πηγαίναμε ανάποδα. Ναι. Άρα, ναι, προφανώς και εσείς δείτε ότι εξαρτάται από την πορεία τη παγκόσμια οικονομία και τη ευρωπαϊκή, αλλά αν δεν βάλουμε και εμείς το χέρι μας, τότε δεν κάνουμε τίποτα. Κύριε Σαμέλη, εσείς τι λέτε, εξασφαλίζει κάποιο πολιτικό χρόνο η κυβέρνηση? Κοιτάξτε, από τη στιγμή που υπάρχει και η οικονομία. Από τη στιγμή που μπαίνει στη λογική και μετά από 7 μήνες δέχεται αυτά που απέρριπτε, είναι σαφές ότι προσπαθεί να κερδίσει χρόνο και εκτιμώ ότι και θα συμφωνήσει και θα επιτευχθεί η δεύτερη αξιολόγηση και τελικά σκοπός είναι να την πάει την τετραετία όσο πάει. Μάλιστα. Προφανώς, γιατί γι' αυτό ακριβώς μπαίνει και στη βάσανα του να δεχτεί δυσμενή μέτρα που ενδεχομένως να την επηρεάσει την παρούσα φάση σε πολιτικό επίπεδο, γιατί για να κερδίσει χρόνο ευελπιστώντας σε μια καλύτερη οικονομική εξέλιξη και να διεκδικήσει την επανεκλογή της με καλύτερες οικονομικές συνθήκες. Λοιπόν, θα πάμε σε σύντομο διάλειμμα και θα γυρίσουμε για να πιάσουμε το άλλο μεγάλο θέμα. Ήδη νομίζω καθυστερήσαμε γιατί παρασυρθήκαμε από την συζήτηση της επέμβασης επίθεσης των ΗΠΑ στη Συρία. Σύντομο διάλειμμα.